Στην κούρσα για το Λευκό Οίκο, η Χίλαρη Κλίντον απολαμβάνει πλέον τη στήριξη του Μπαράκ Ομπάμα. Τώρα όμως αρχίζουν οι μεγάλες προκλήσεις για τους δημοκρατικούς. Ο Μπέρνι Σάντερς μπορεί να δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την Κλίντον για να νικήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως δεν αποσύρθηκε για να τη διευκολύνει. Θα ήταν αξιοσημείωτο αν οι πολίτες της Ουάσιγκτον, της πρωτεύουσας του έθνους μας, όρθωναν το ανάστημά τους και έλεγαν στον πλανήτη ότι είναι έτοιμοι να οδηγήσουν τη χώρα αυτή σε μια πολιτική επανάσταση. Δήλωσε εν όψη των προκριματικών της Ουάσιγκτον την ερχόμενη Τρίτη. Ο Σάντερς έχει στο πλάι του φανατικούς υποστηρικτές που θέλουν να τον δουν να μάχεται μέχρι τέλους και δεν έχουν πιστεί από τη Χίλαρη Κλίντον. Αν τον Νοέμβριο δεν θα έχω την ευκαιρία να ψηφίσω τον Μπέρνι Σάντερς, εγώ προσωπικά θα ψηφίσω τον υποψήφιο των Πρασίνων. Θα ψηφίσω τη Χίλαρη ως ψήφο ενάντια στον Τραμπ, αλλά όχι υπέρ εκείνης. Πιστεύω πως πρέπει να κάνει πολλή δουλειά. Αν ψηφίσω τη Χίλαρη, θα είναι ψήφος κατά του Τραμπ, όχι υπέρ εκείνης, κατά εκείνου. Τα ιστορικά στελέχη των Δημοκρατικών καλούνται τώρα να συσπυρώσουν το κόμμα πίσω από την Κλίντον, χωρίς να αποξενώσουν τον Σάντερς και τους ένθερμους υποστηρικτές του. Ήταν πιθανότατα η τελευταία προεκλογική εμφάνιση του Σάντερς. Νωρίτερα άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την κούρσα μετά τις προκριματικές στην Ουάσιγκτον. Θα είναι μια νίκη για τους Δημοκρατικούς και τον αγώνα τους ενάντια στον Τραμπ. Stefan Gruber, Euronews, Washington.